Δεν πρόκειται να φέρω κανέναν σε δύσκολη θέση, οπότε δεν υπάρχει λόγος ούτε να ντραπείτε, ούτε να αγωνίζετε. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να δανειστώ από εσάς μερικά συναισθηματικά σύμβολα του χρόνου. Όχι ρολόγια, μην ετοιμάζετε, αλλά βέρες γάμου. Βλέπετε βέβαια ότι οι περισσότερες βέρες έχουν χαραγμένη μέσα την ημερομηνία του γάμου. Αποτελούν και οι ίδιες μια υπενθύμηση ολόκληρης πορείας σχέσης μέσα του χρόνου. Λίγο μερικού παντρεμένου ή παντρεμένε να βγάζουν τα χέρια του. Θα χρειαστώ, θα τι πάρετε πίσω, οπότε μην ανησυχείτε. Δεν θέλετε να βοηθήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνουμε να μαζέψουμε δύο-τρει, γιατί δεν ακόμα πίνει για πέντε. Κανένα παντρεμένο στο βέβαιο. Έχει μια μορφή. Έτσι. Μπορείτε να. Δεύτερη, τέλεια, αν το κάνω με τρεις, δεν θα το κάνω καθόλου. Η κύριε, κύριος, δεν βγαίνει. Έτσι λέμε, δεν είναι γυναίκα εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Έχω εδώ μαζί μου ένα όμορφο ρουκέτο με συνδυασμό. Θα να πιάσει την ακρούλα, που θα ανακατεύσει λιγάκι το αγάπη. Απλά θέλω να επιβεβαιώσουμε ότι δεν ανοίγει τόσο με το συνδυασμό που γνωρίζω μόνο εγώ. Και το βοηθήσουμε εδώ μέσα. Θα ασχοληθώ μαζί του. Επίσης, όποιος πιάσει το διαδάφιλο, θα έχει μια μικρή δουλειά να κάνει. Ας το είσαι εντελώς, έτσι δεν είναι. Διάρκεια της παράστασης. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, θα τη χτυπήσετε αρκετά δυνατά όμως για να την ακούσουμε όλοι. Δεν θα τη χτυπήσετε άμα έχω δεμένα τα μάτια, άμα βρίσκομαι κλεισμένο σε ανάποδα σε μια δεξαμενή με νερό και κατά τη διάρκεια διαλύματος. Το μέλλοντος ημέρες στέκονται μπροστά μας. Σαν μια σειρά κεράκια αναμένα, χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων. Τα πιο κοντά βγάζουν καπνούν ακόμη, κρύα κεριά, λιωμένα και κερτά. Δεν θέλω να τα βλέπω, με λυπή η μορφή των και με λυπή το πρώτο φως των να δημούμε.
Εμπρός κοιτάζω τα αναμένα μου κεριά. Δεν θέλω να γυρίσω, να μην δω και φρίξω. Τι γρήγορα που σκοτεινή γραμμή μου μακραίνει, τι γρήγορα που τα σβηστά κεριά πληθαίνουν. Ολόκληρο το ημερολόγιο με τυχαία φύλλα. Ένα σε κάθε μέρα. Θα ήθελα να ανοίξετε λίγο το ημερολόγιο και να επιβεβαιώσετε την τυχαία του σειρά και την ποικιλία του. Δεν
ήθελα να πάτε στη σημερινή ημερομηνία. Τετάρτη 3 Απριλίου. Για να σου πείτε δυνατά στο μικρόφωνο είναι εύκολο. Ποιο φίλο υπάρχει. Παλές μπαστούνι. Αν όλα μου πάει καλά, το φίλο που κρατάω στα χέρια μου, το φίλο που επιλέξαμε σύμφωνα με την ηλικία του κυρίου, τον οποίο εσείς επιλέξατε τη λεστιχεία, θα είναι ο Παλές Μπαστούνι. Πέρα από τις ημέρες φυσικά, ο άνθρωπος πάντα βοητευόταν από τη διαίρεση του χρόνου και τα σύμβολα απεικόνησής του. Από την αρχαία κλεψίδρα, τα δύο πύληνα δοχεία που το ένα έκλεπε το νερό από το άλλο, στη μεσονική κλεψίδρα, την άμυνα. Και φυσικά, τα ρολόγια. Τύπου, ηλιακά, μηχανικά και χρονικά. Και που καταφέραμε να δώσουμε πρόσωπο σε αυτό το άειρο πνεύμα που ονομάζεται χρόνος, ξεκίνησαν και κάποια περίεργα φαινόμενα. Όπως οι πτώσεις. Περπατάτε στον δρόμο και συναντάτε κάποιον που μόλις πτώσετε. Είστε σκυμμένοι, επειδή είναι μια κακή μέρα και είχε αυλήξει την αγροδρόμηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Γιούν ονόμασε αυτό το φαινόμενο συγχρονικότητα. Η διατύπωση, όπως κάποια σύνολα δημιουργούνται λόγω αιτίας, έτσι μπορούν να δημιουργηθούν και λόγω νοήματος. Η συγχρονικότητα δεν εξηγείται πάντα με τη λογική δράση ή αντίδραση, απλά συμβαίνει. Δεν είναι τύχη όμως, πολύ απλά γιατί υπάρχει νόημα. Θέλω να κάνω ένα μικρό πειράμα. Για τη συγχρονικότητα θα χρειαστώ μια δεσμηνίδα ή κυρία με ρολόι επίθεση. Η οποία βέβαια να μην έχει πρόβλημα να το ανακατέψει. Τι με αναγκάζει να διαλέγω. Πρώτα ρολόι. Γεια. Το υποθέτεις. Ο διασμός θα έκανε μικρό ρολόι. Για πρώτα.
Μάλιστα. Οπότε θα το ξανακάνουμε. Γιατί εγώ δεν πρέπει να ξέρω ποια είναι. Αφού έχουμε ανταλλάξει ήδη. Δεν πειράζει. Αφού έχουμε ανταλλάξει ήδη. Ανακατεύστε. Κάποιο θα δει ισχύει. 14. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα αναλογικά ρολόγια. Πολλές φορές δεν είσαι σίγουρος. Αυτό προτείνεις να το πάω ψηφιακά. Thank you.
ψυχρά, που γκρινιάζει και ξερνάει στην αγκαλιά στο δικό μας. Βοηθά. Μετά το κλαψιάρικο παίρνει το σχολείο. Με το γυαλιστερό του πρόσωπο, τη σάγκα του πλάτη και έρχεται σαν σαλιγκάρι στο σχολείο χωρίς καμία διάθεση. Έπειτα ο εραστής, που τραγουδάει σαν καμίνι μια αξιολείπητη μπαλάντα για το φρύδι της αγαπημένης του. Ο στρατιώτης, άγριο βλέμμα και μουσεις σαν ερωιδές, ζηλιάρι στην τιμή, απότομος και γρήγορος στον καυγά. Κυνηγάει τη δόξα της φούσκας, ακόμα και στην κάνει ενός κανονιού. Μετά φυσικά ο δικαστής, με τη δίκαια σοβαρή κοιλιά του. Και καλοκομικωμένο μου. Είναι γεμάτος σοφία και μοντέρνες πεπιθήσεις. Η έκτη ηλικία παίρνει στην πιτζάμα της, με τις παντόφλες, γυαλάκια στη μύτη και το πουγγί της στο πλάι. Το έχει φυλάξει καλά, αλλά ο κόσμος παρά είναι μεγάλο στα μικρά του πόδια και την παλιά του φωνή. Στέφεται σιγά σιγά στο παιδικό του εμβολιασμό με σφυρίγματα στην αναπνοή. Η τελευταία πράξη από όλες, που τελειώνει αυτή τη σοβαρή ιστορία, στη δεύτερη παιδικότητα και ξεχασμένος από όλους. Και εδώ. Χωρίς δόντια, χωρίς μάτια, χωρίς τίποτα. Έρθλα εσείς, με κρατήστε αυτό το πλευμάκι. Εμείς οι δύο έχουμε το δικό μας ρόλο. Εμείς είμαστε η μοίρα. Που σημαίνει το εξής. Διαλέγω εγώ δύο από τις ηλικίες μας. Που αρρώστησαν. Εσύ διαλέγεις ποια από τις δύο πέταλα. Και μετά αντίστοιχα. Για παράδειγμα, αν πω το γκρινιάρικο παιδί του σχολείου ή ο στρατιώτη. Ποιος πέθανε. Οκ, αλλά εγώ διάλεξα αυτό. Ένας από αυτούς τους δύο. Αρρώστησαν αυτοί οι δύο. Ποιος πέθανε. Διαλέξτε εσείς τώρα δύο που αρρωστήσανε. Όπως θέλετε. Κύριε Μιγελάκη, ποιο είναι το δύο πανέγγι δύο. Η κυρία μου, ναι. Κύριε Μιγελάκη, πέθανε. Το βρέφος και το κλαψιάρικο παιδί του σχολείου. Μην το παίρνετε προσωπικά, δεν είναι αληθινή ιστορία. Βρέφος κατεβάζει μαζί του λες. Πάμε, άλλη δύο. Τελευταία βράση από όλες και ποιο να είναι. Και το δικαστή. Θα σας απαλλάξουμε από την μιζέρια σου. Κλαψιάρικο παιδί του σχολείου ή δικαστής. Δικαστής, πάτε. Θα ήθελα να πάτε σε ένα από τους δύο που μας έχει μείνει και να κουμπίσετε τη μάσκα. Κατεβάστε κάπου, χαμηλά. Όχι εσείς. Πέταξε το κλαψιάρικο παιδί του σχολείου. Και μας έμεινε ο εραστής. Θα ήθελα να ανοίξετε το φάκελο. Να διαβάσετε δυνατά, αν θέλετε, πάρτε το μικρόφωνο για να σας ακούνε όλοι. Τι λέει. Λέει εραστής. Δεν ακούω. Εραστής.
και πιο καλύτερο σύμβολο από την αναστία από τις καρδιές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία σας, αλλά πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι η λέξη εραστής αποτελείται από 7 γράμματα. Θα ήθελα όλοι ένας-ένας να γυρίσει η μάσκα τον άκολα. 1, 2, 3, 4, 5. Ένα χειροκρότημα λοιπόν για το θείασό μας. Δεν πρόκειται να φέρω κανέναν σε δύσκολη θέση, οπότε δεν υπάρχει λόγος ούτε να ντραπείτε, ούτε να αγωνιστείτε. Πριν ξεκινήσουμε, ήθελα να δανειστώ από εσάς μερικά συναισθηματικά σύμβολα του χρόνου. Όχι ρολόγια, μην ετοιμάζετε, αλλά βέρες γάμου. Βλέπετε βέβαια ότι οι περισσότερες βέρες έχουν χαραγμένη μέσα την ημερομηνία του γάμου. Αποτελούν και οι ίδιες μια υπενθύμηση ολόκληρης πορείας σχέσης μέσα στον χρόνο. Το λίγο μερικούς παντρεμένους, παντρεμένες, να βγάζει το δαχτύλιο για τους.
Αριστοτέλης λέει το εξής. Ζούμε με συναισθήματα και όχι με τις ώρες στο ηλιακό ροδόι. Θα πρέπει να μετράμε τον χρόνο με τους τείχους της καρδιάς. Έτσι να φτιάξουμε μια μικρή εικόνα βασισμένη σε αυτό το πλαίσιο. Περιμετρικά του κήπου υπάρχουν ψηλές αρχαιολογικές κολονίες. Στο κέντρο ένα μαρμάρι αδέρφη. Εσείς καθιστείτε. Χαζέτε την ομορφιά των λουλουδιών και παρέλα μυρίζετε τα αρώματά τους. Θα σας τραβάει το σκουτιό. Είμαι στα περιβάλλια, αλλά δεν σαν πόνοι, αυτοί ήταν και παρουσιάζουν. Έχει στρογγυλό πρόσωπο, γένεια, δουλειά και χωράει ένα μανδύα. Εισέρχεται μέσα στο κήπο. Συστήνεται ως Αριστοτέλης. Της καλωσορίζει στην πρώτη κόσμο. Θα στραβάει την προσοχή στα αριστερά σας, που υπάρχει ένα παλιό ηλιακό ρολόι. Έκπληξη. Παρατηρείτε ότι η ακύρα του ρολογιού δεν έχει καμία σχέση. Πράγμα που κάνει τη διάβασμα της ώρας ανοίγμα. Και όταν στο τέλος, θα σας ψηφιδίσει. Ζούμε συναισθήματα και όχι με τις ώρες του ηλιακού ρολογιού. Θα πρέπει να αναφέρω την ώρα στους τύπους της καρδιάς της. Ξαφνικά παρατηρείτε ότι η χτύπη της καρδιάς σας ακούγεται πιο δυνατά, όχι πιο γρήγορα, απλά πιο δυνατά. Αποφασίστε να σου μετρήσετε, καταλήγοντας έτσι σε μία ώρα. Σε λίγο θα ήθελα να μετρήσετε δυνατά. Υποθέτω ότι στην ψυχή μου ψάχνει για την ώρα, μέχρι 12 χτύπη είναι καλά. Όποτε νιώσετε, θα ήθελα να σταματήσετε. Σας ακούμε. Μπορείτε να ξεκινήσετε, να μετράτε δυνατά. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερο σύμβολο από το μήνυμα. Πέρα με στα χέρια σας. Πιστεύω πως γράφει κάτι πολύ ενδιαφέρον για εσάς, το οποίο θα μας διαβάσετε δυνατά. Οι υπόλοιποι θα ήθελα να παρατηρήσετε ότι θα μπορούσε να έχει σταματήσει τους τύπους της καρδιάς της σε οποιαδήποτε ώρα, σε οποιαδήποτε στιγμή. Θα επιλέξετε να κάνετε το νούμερο 12. Καρδιάζουμε το λόγο. Δεν θα μας διαβάσετε δυνατά ή ραφουμένου. Ελπίζω να περάσετε όμορφα στην κήπο μου. Οι περισσότεροι κάνουν το λάθος να κοιτάξουν το ρολόι μου και να μετρήσουν το χρόνο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ακολουθήσετε τις οδηγίες μου και αν θυμάμαι καλά, η καρδιά σας χτύπησε 12 φορές. Θα
πολύ αν κάποια μέρα ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστώ, Τέλης. Ένα χειροκρότημα. Τι ώρα είναι τώρα, τι ώρα είναι αυτή τη στιγμή, θα σωνιστούμε γρήγορα. 9 και 4. Το ταξίδι στον χρόνο θα ανακαλυφθεί το 2025. Το ξέρουμε αυτό. Αυτή είναι η ημερομηνία από την οποία αυτή η όμορφη δεσποινίδα μας είπε ότι ήρθε. Το 1798 η Αλεξάνδρεια Αλέξης εμφανίστηκε από τη φουνά και έκανε την κοινωνία της Νέας Υόρκης να παραμιλάει. Πάλι δεν πιστέψαν. Πάλι είπαμε στον απλά, τέλειο. Αυτή η διαφωνία κρίθηκε αμφισβητήσιμη όταν την πρωτοχρονιά του 1899 αυτή απλά εξαφανίστηκε. Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι θα αξίζει στον χρόνο να ανακαλυφθεί ή θα επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον. Αν γινόταν όμως, πιστεύω θα μοιάζε κάπως έτσι. Νιώσατε. Πρώτα νιώστε σε λίγο. Έλεγα κάποιον να μου βοηθήσει, κάποιον ή κάποια. Μάλιστα. Θα ήθελα να δοκιμάσουμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα σενάριο όπου ένα ταξίδι στον χρόνο παίρνει θέση. Είμαστε έτοιμοι.
σας έλεγα, μας αυτό το μικρό blackout έγινε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή ένα ταξίδι στον χρόνο από όλες τις περιθέσεις. Το πιστεύατε? Ναι. Ούτε κι εγώ. Ευχαριστώ. Αλλά εγώ πιστεύω κάτι δεν πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, κάτι όντως περιθέσεις. Γιατί οι πληροφορίες από την χρονοκάψουλα της Κατερίνας δεν υπήρχαν. Προσωπικά, αν μπορούσα να ταξιδέψω τον χρόνο την ψυχαγωγία σας, θα φρόντισα να τοποθετήσω το καρτάκι σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Τι βρίσκεται μέσα? Στοπ. Ήθελα, όσο μπορεί να υπάρχει, δεν ξέρω, ακόμα ένα κουτί. Συνέχισε να τραβήσετε, να τραβάτε, αλλά να μπορούμε.
αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Όλοι στα τραπέζια σας έχετε κάποια μικρά χαρτάκια και κάποια μολύβια. Θα ήθελα από εσάς να γράψετε στα χαρτάκια οτιδήποτε θέλετε. Μπορεί να είναι ένας αριθμός, μπορεί να είναι μια εικόνα, μπορεί να είναι ένα όνομα. Σας παρακαλώ όμως φροντίστε να έχει σχέση με μία σας ανάμνηση. Κατά τη διάρκεια του διαλυμάτου στο τέλος θα περάσει ο Αλέξανδρος με μία γυάλα να μαζέψει όλα τα χαρτάκια. Δεν είναι ανάγκη να τα δικλώσετε, είναι πιο όμορφα. Σας εύχομαι καλό διάλειμμα και σας αφήνω στα έμπιστα χέρια του Βέντ Σπέρο και του Αλέξανδρου. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ξεχαστήκαμε λιγάκι. Μιας και ξεχαστήκαμε όμως, ασχοληθούμε λίγο με τη μνήμη. Η μνήμη είμαστε εμείς. Κάτι που βιώνουμε, αποθηκεύεται και μας διαμορφώνει. Χωρίς τη μνήμη, τι δεν είμαστε. Τι κάναμε, τι ζήσαμε. Χωρίς όλες αυτές τις εμπειρίες, δεν θα ήμασταν τίποτα. Συντοματικά, εγώ είμαι κάτι. Είμαι 30 χρονών. Θα ήθελα κάποιον ο οποίος να ξέρει καλή ορθογραφία, να κάνει καλά γράμματα. Οπότε οι γιατροί αποκλείονται, εκτός αν έχουν κάποιο φαρμακοποιό μαζί του. Να πάρει το μαρκαδόρο. Να περιμένετε εδώ. Για αρχή, το αυτοκλήθηκα. Ξεχνάω, δεν έχετε το νούμερο. Έχει να λύσει τα αυτιά μου. Δεν το δούμε. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός που μπορούσε να μου δώσει την περίπτωση την πληροφορία. Γιατί. Μετά θα ήθελα να ελέγξετε αυτό που λέτε. Αν το αποθετούσα, γύρω το μάτι σας. Μπορείτε επιθετικά να είτε κάποιον από το κοινό, να σας κάνει τη μυαλά. Εγώ θα κάτσω. Σε λίγο, αφού δέσω τα μάτια μου, θα αρχίσω να δείχνω προς τυχαίες κατευθύνσεις του κείμενου. Όποιο του πει, θα ήθελα να διαλέξει ένα τυχαίο νούμερο από το 1 στο 30 και να πει ένα αντικείμενο. Όποιο θέλει. Αυτό είναι καλή ευκαιρία, αν θέλετε να πείτε και ιδιότητες και. Δεν ξέρω πώς σκέφτεστε, αν το ξεκαθαρίζω. Θα το κάνουμε αφού με να συμπληρώσουμε για 30 μέρες. Μετά θα δούμε τι πάει. Θα είναι εύκολο μόνο να το κάνει δυνατά. Κάθε ένα που τα λέμε, θα σου κάνω σήμα, θα το γράψεις στο αντίστοιχο ρυθμό, στον πίνακα. Αντικείμενο. Δεκατρία, τράπουλα.
θα έπρεπε που διάρκεια σε ιδέα, σε ένα αντικείμενο. Αλλά θα το δεχτούμε. Έτσι για το Κούστο. Αν το βρίσκω, το κυκλώνεις. Αν όχι,
έχω ιδέα. Θα επιτρέψουμε σε αυτό. Ένα κλεψίδρα.
πάμε λοιπόν στις αναμνήσεις. Τις δικές σας αναμνήσεις. Γιατί τι είναι οι αναμνήσεις, πέρα από τα πιο έντονα κομμάτια της μνήμης μας. Τα σημεία αυτά της ζωής μας, που φωτίζονται με μικρούς ή μεγάλους προβολείς. Ο Τρεπάντης έλεγε ότι δεν υπάρχει ανάμνηση που να μην τη σβήνει ο χρόνος. Γι' αυτό το λόγο επέλεξα να σας βάλω να τις γράψω. Βλέπετε, γράφοντας, μου βγήκε μια εικόνα στο μυαλό. Η ανάμνηση γίνεται πιο έντονη και μαζί γυμνάζονται κάπως περίεργα και αισθήσεις. Θα ήθελα δύο άτομα να μου βοηθήσουν. Θα ήθελα σίγουρα κάποιον ο οποίος να μην ξέρει να ζωγραφίζει. Κάποιον. Το όνομα σας. Ένα ακριβό να βράγατε την πάση. Και θα ήθελα, διάλεξε εσύ άλλο ένα. Άλλο ένα, θα μας βοηθήσεις. Είναι εδώ πέρα στο μπαρ. Με την αμαλιά. Οκ. Όχι, δεν έχει σημασία. Γιατί θα έρθει εδώ. Καλησπέρα και το δικό σου όνομα. Μάτι. Πολύ. Εσύ περιμένεις. Είσαι στη Μαθήνα. Θέλω να πας στις αναμνήσεις, φίλο μας. Να πάρεις τη χέρι σου μέσα, να πάρεις πέντε, μπορείς να ρίσκεις. Κράτες και τα γράμματα που θα κάνω. Δεν ξέρω να ζωγραφίσεις τίποτα. Ούτε γραμμή. Είναι όλο το γράμμα που θα κάτω. Να μην τη βλέπουμε. Βάζεις και στην ωραίο πάκο μου. Σωτά, στο λεγό. Πάρε μία από αυτές. Στην τύχη. Πήρες. Υπάρχει κάτι εκεί που να μπορείς να ζωγραφίσεις. Με το μυαλό σου, υποθετικά. Και πάρτε στις βόλες, πέρατε μέσα. Γίνα προς τα εκεί. Και κάνε να θυμωθήσω. Ένα βήμα πίσω. Ένα βήμα πίσω. Ευχαριστώ. Όταν σου πω, θα ξεκινήσει με το μυαλό σου να ζωγραφίζεις. Όχι ακόμα. Όταν είναι στο μέλλον. Και όταν σου λέω να σταματάς, θα σταματάς. Ξεκίνα. Stop. Μόλις έκανες ένα κύκλο. Έτυχε να διαλέξω αυτήν την ανάμνηση και επειδή σου ζήτησα. Εγώ το έκανα επειδή είναι δουλειά μου. Καθαράω περίεργο. Καθαράω περίεργο. Και χρώμα. Κανένα. Ήταν περίεργο. Μαύρο.
βασικά του σχολείου. Κατά την περίοδο αυτή, βιώνουμε από πολύ έντονα συναισθήματα απομάκρυνσης και δεν είμαι μυστικούς έρωτες και ξέρω ένα πάρτι. Από το απόλυτο άγχος με την απόλυτη βαρεμάρα. Αν σας πείραζε, θα ήθελα να κάνουμε όλοι μαζί ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο, όπως κάναμε προηγουμένως, πίσω στο σχολείο. Για αρχή, παίρνω ένα δάσκαλο. Αν υπάρχει όντως κάποιος δάσκαλος εδώ μέσα, ακόμα πιο παρακαλώ. Ακόμα καλύτερα, γιατί δεν έχω κουραστεί να βγει στο τεστ του ρόλου. Ένα πιο κόσμο, παρακαλώ. Το όνομά σας, Νίκος. Τι δάσκαλος είστε? Μαθηματικός. Μάλιστα. Κρατήστε το πίσω. Λίγο, πάμε να έρθουμε εδώ. Δεν πάμε. Έχεις κατανομής μαθηματικά. Ναι. Θα χρειαστούμε κάτι που να συμβολίζει στο Χατζηλίκι. Οπότε πρώτος να είναι κάτι γουράμι 5 ευρώ είναι τέλειο. Που θα μας φέρετε. Να διαλέξουμε και μερικούς μαθητές. Έτσι δεν είναι. Ένας σίγουρα. Εδώ είναι. Κοίτας εδώ. Δύο. Τρεις. Να με κάνεις να έχεις πρώτα χρόνια. Τέσσερις. Έχουμε εδώ κάποια τετράδια. Θα ήθελα να τα ανακατέψετε. Να θέλετε. Όλες οι μαθητές θα πάνε λίγο μακριά. Γιατί έχει σημασία. Καλός ή κακός, από την αρχή της χρονιάς και ο δάσκαλος θα συμφωνήσει, κάθε μαθητής κρινότανε πάνω κάτω ποια καρέκλα θα καθίσει. Δεν είναι. Στην πρώτη καρέκλα, ένας πιο διαβαστερός μαθητής ή απλά γλύφτης. Τελευταία καρέκλα, ένα πιο ελεύθερο πνεύμα, ούτε από το φόρο. Για πλάνε Στεμπέλης, ο οποίος αργότερα κατέληξε να πέσει τα ναρκωτικά. Στη δεύτερη καρέκλα, είναι πιο συγκροτημένη φυσιονομία. Αρκετά κοντά στο δάσκαλο, να προσέχει, αλλά όχι αρκετά κοντά, γιατί δεν έχει καμία ανάγκη να γλύψει. Άλλωστε, έλα θα πίστευε ότι αυτός ο μαθητής ήθελε να είναι στην πρώτη θέση, αλλά καταδίκασε από μόνος του τον εαυτό του στη δεύτερη. Τι συνήθως καταδίσανε μανιοκαθλητικοί. Σε τρίτη θέση, ούτε πολύ καλός μαθητής, ούτε πολύ κακός, ένας νορμάλ άνθρωπος. Αν εξαίρεσε κανείς την αποφασιστικότητά του, που αργότερα τον οδηγήσει στο φετιχασμό. Είναι αυτό που λέμε ανώμαλοι άνθρωποι. Θα ήθελα να αποφασίσετε να μην επηρεαστείτε από τις ταμπέλες που έχει κάθε καρέκλα στην πλάτη. Εσύ, κύριε. Γλύφτης, μονογαθλητικός, ανώμαλος ή τοσκομανής. Περισσότεροι αργούν να καθίσουν στην καρέκλα. Τι λέμε. Γλύφτης, καταπληκτικός, ούτε ο σκομανής. Έτσι. Ένα κύριο πρόταμα. Η μικρή είναι
δύσκολο πράγμα. Εσείς, το σηκωμανείς, είμαι λίγο αδερφική. Είσαι αδερφικός, πάμε. Και η δάσκαλε, παρακατεύσετε, Φλάβια. Θα ήθελα καθένας από εσάς να πάρει από ένα. Για να το κρατήσει κλειστό στα πόδια. Γιατί καλός ή κακός, κάθε μαθητής, ανάλογα με το που καθόταν, είναι πιο λογικό να έχει μια περισσότερη κλίση ως κάποιο συγκεκριμένο μάθημα. Τώρα όπως έχω προβλέψει ακριβώς πού θα κάτσει ο καθένας και σε ποιο μάθημα θα έχει κλείσει. Για παράδειγμα, θέλω να ανοίξει την πρώτη σελίδα, θα τη γυρίσεις, θα τη δουν όλοι. Μαθηματικά. Θα μπορούσε να είναι το μάθημα ενώ κλείπει. Τι σκεφτικά. Κοινωνική απομόνωση, κατέληξε σε μοναστήρι, βγαίνει. Εσείς. Αυτό είναι αυτό που αρκετά το σκέφτομαι. Τελικά, μουσική, γνωρίζουμε πάρα πολλούς μουσικούς, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Πιο πολύ θα νομίζετε ότι στιγμή αυτό σχεδιάζω, αλλά δεν είναι αυτή η φορά. Κάθε ένας από εσάς έχει κάτω από την καρέκλα του ένα φάκελο. Κάθε να σκύψετε για να τον πάτσετε. Τα τέσσερα πρώτα νούμερα του σηριακού αριθμού. Δύο. Okay, πάμε στα τελευταία τέσσερα λοιπόν. Εφτά. Έξι, εννιά και οχτώ. Ένα και εγώ μία σχόλια να το κάνω. Αυτόχθονες Αυστραλίας πιστεύουν στον
ανθρώπους, γιατί είναι στο ένας που υπάρχει μέσα από τους παράδοσους. Ιστοριών. Φυσικά, η μουσική και η ζωγραφική. Όσον αφορά τη ζωγραφική, είναι πολύ γνωστή η τέχνη. Είναι η κλασική, τις κουκίδες, τις πολύχρωμες και τις λωρίδες. Είναι στην άμμο, στο ανθρώπινο σώμα και στον καμβά. Έχω φέρει μαζί κάποια σχέδια από εκείνη τη στέλη. Θα ήθελα κάποιον να με βοηθήσει. Αν πρέπει να μην έχεις κόρτα αυτό. Αν. Επέλεξα να τις κόψω στα δύο. Συμβολίζοντας τις περισσότερες, τις δύο βάσεις του ύπνου. Άρια και βραδέρνου μάτια. Δεν καθίστε λίγο. Ετοιμάσουμε. Πρέπει να τις κόψετε κάτι. Να ξεκινήσουμε κάπου από όπου θέλετε να κόψετε για να πάρετε. Θα τις αφήσουμε. Να διαλέξετε μία. Δεν είναι το καλύτερο. Θέλω να παρατηρήσετε τον πάγκο που θα παρεμείνει στο τραπέζι καθ' όλη την έκουσα. Απλά αφήστε μία. Αυτή. Είστε σίγουροι. Δεν σας τη δείξω. Απλά να παρατηρήσετε ότι δεν πρόκειται να ξαλάσω θέση και βγάζω στα έξω για να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η θέση.
παρελθόν. Παρόν. Και μέλλον. Στο παρελθόν είναι ανάμνησή μας. Στο μέλλον είναι ανάμνησή μας. Το παρόν λένε πολύ δεν υπάρχει. Γιατί όσο το περιμένεις να έρθει είναι μέλλον, μέχρι να το καταλάβεις είναι παρελθόν. Εμείς καλώς εμάς, οι περισσότεροι από εμάς δεν ζούμε στο παρόν. Αναπολούμε τι ωραία που ήταν όταν. Υπομονούμε τι ωραία που θα είναι όταν θα. Είναι Μάιος, περιμένουμε τον Ιούνιο να σηματοδοτήσει την αρχή του παρελθόντος. Είναι μεσημέρι. Περιμένουμε πότε θα πάει το βράδυ να σηκώσουμε στο κρεβατάκι. Είναι 11 παρατέταρτο και περιμένουμε να πάει η Δυτική για να φύγει εδώ. Αν θέλατε τρεις ανθρώπους που βοηθήσουν, οι οποίοι δεν θα έχουν πρόβλημα να μοιραστούν μαζί μας ίσως κάτι πιο προσωπικό. Δύο. Thank you.
Κώστα, θες να είσαι από αριστερά μου, λοιπόν. Εσύ έχω παραλία του γράψει. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προσκαλέσω τον άνθρωπο της καμπάνας. Ο άνθρωπος της στην καμπάνα που είναι. Εκεί. Μπορεί να θέσει την τραπέζι. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Κύριε Θοδωρή. Χτύπησε την καμπάνα σε μια συγκεκριμένη ώρα, σε 9 και 4. Τελείω στοιχεία, επειδή εσεί το θέλατε. Δεν ήξερα να σε πείσω κιόλα, αλλά έκανα το τάξο. Θα σα να πάρετε το πικέτο και να βάλετε την ώρα. 0, 9, 10, 1, 5. Για να το ανοίξετε. Ότι το έχω προγραμματίσει να ανοίξει ακριβώς την ώρα την πίστα του καμπάνι και δεν είναι 9 και 4, είναι 21 και 15 και ήταν 9 το βράδυ. Έτσι δεν είναι. Από τους αριθμούς σε σχέση με τον χρόνο. Πάντα μπορούσα, γιατί χρησιμοποιούμε όμως τους συγκεκριμένους αριθμούς για να μιλήσουμε τον χρόνο. Ναι, ναι, αυξάνονται στον χρόνο, διαιρούνται στον χρόνο, αλλά γιατί χρησιμοποιούμε τους συγκεκριμένους. Γιατί μέρα πρέπει να έχω σε 3 ώρες. Το πάνω δεν λειτουργεί. Και ο χρόνο πρέπει να ανέβει τα λόγια μου. Οι μήνες δεν πρέπει να είναι 30, ή 31, ή 28. Αυτό που διαλέξαμε να χρησιμοποιούμε το σύστημα, κάτι παραπάνω μας, δηλαδή για τα μυστήρια που πρέπει να έρθει. Αυτό θα ήθελα να κάνουμε
το δικό μας πείραμα γύρω από τους αριθμούς και ίσως να βρούμε και εμείς δικά μας μυστήρια. Μετά αρχίζει να μην έχουμε συμφάσει αυτό. Θέλω να γράψετε εδώ ένα πενταψήφιο αριθμό, όποιον θέλετε. Καλό στα μαθηματικά. Ο δάσκαλος ή ο γλύφτης. Θα ήθελα να σας προσθέσω. Αν κάνετε λάθος. Όταν τα δείτε, γιατί είναι 1, 9,
εννέα, ένα, δύο και τέσσερα. Τα οποία εντελώς συμβατικά μπορεί και όχι. Το 14ο γράμμα στη λήξη αλφαβήτου είναι το τάφο. Το 1ο γράμμα είναι το γιώτα. Το 12ο είναι το μη. Και το 5ο γράμμα στη αλφαβήτου είναι το έψιλον που μας κάνει time, που σημαντικά είναι και το όνομα του παράστατο. Ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρο, παρακαλώ, ένα μεγάλο και τόλμα.